Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Κάνω σινεμά, ζούγκλα.gr. Η δική σας εκπομπή στο δικό σας κανάλι για να παίζουμε τις δικές σας ταινίες, τις ταινίες που θα φτιάξετε, που θέλετε να φτιάξετε, τις ταινίες που έχετε φτιάξει, τις ταινίες που θέλετε να δείξετε σε ένα κοινό, να επικοινωνήσετε μαζί του, να μιλήσετε για τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας, την ιδεολογία σας, τους ερωτές σας, τον εαυτό σας, να τολμήσετε να εκτεθείτε. Είτε άτομα ερασιτέχνες είστε, είτε επαγγελματίες, φίλοι που θέλουν να δείξουν κάποια τη δουλειά. Είμαστε εδώ, είναι αυτή η κουμπή για να δείξει τις ταινίες σας. Ταινίες που είναι παραγωγής μέχρι 3 χρόνια πριν και διάρκειας μέχρι 15 λεπτά περίπου, διαγωνίζονται και θα βραβευτούν στο φεστιβάλ του Κάνω Σινεμά στο ζούγκλα.gr στα τέλη περίπου του Μαΐου. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί αφού δούμε τι θα γίνει και με τις πιθανές εκλογές. Η προθεσμία να μας στείλετε τις ταινίες σας για να διαγωνιστούν είναι μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης του Απρίλη. Βιαστείτε. Στείλτε τις για να προλάβουν και να τις δουν. Οι κριτές μας μπορείτε να βρείτε τα ονόματά τους στη σελίδα μας Κάνω Σινεμά στο ζούγκλα.gr για να προλάβουμε να τις παρουσιάσουμε, να σας παρουσιάσουμε μέσα από την εκπομπή αυτή, να μιλήσετε για τις ταινίες σας, αν είστε στην Αθήνα εδώ από το πλατό παρέα ή αν είστε εκτός Αθηνών με το Skype που μπορούμε να συνδεθούμε. Αυτά τα λέμε κάθε φορά, τα θυμάστε περίπου, τα ξέρετε. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες από τη σελίδα Κάνω Σινεμά, ξαναλέμε, στο κεντρικό site του ζούγκλα.gr και για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για διευκρινήσεις ή παραπάνω πληροφορίες. Πριν από λίγες μέρες συνάντησα έναν άνθρωπο, φίλο, που είχα να τον δω περίπου 30 χρόνια σε ένα μπαράκι εκεί στην Πατησίων για να μιλήσουμε για την εκπομπή μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε παρέα, τι μπορεί να κάνει για μας, για σας. Έναν άνθρωπο που μίλαγε περίπου 2,5 ώρες. Ασταμάτητα, ακατάσχετα, χύμαρος. Οι συνεργάτες που ήταν μαζί μου μου είχε σαπίσει το πόδι από κάτω τις κλωτσικές. Τελείωνε, να φύγουμε. Βούδας εγώ, άκουγα. Δεν έκανα πως άκουγα. Μπορώ να αφηγηθώ με κάθε λεπτομέρεια τις 2,5 ώρες του αφηγήματός του. Ένας άνθρωπος πολύ γοητευτικός. Χύμαρος εικόνων, χύμαρος συναισθημάτων, χύμαρος σκέψεων. Ασυγκράτητος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο ίδιος ο κινηματογράφος. Είναι κινηματογράφος, δεν κάνει απλώς. Πονάει, τρέχει, παλεύει να κάνει σινεμά με πολλή δυσκολία. Ένα δικό του σινεμά, εντελώς δικό του σινεμά. Με πολύ συνέστημα, με πολύ λογική, με πολύ τεχνική και κατά τη γνώμη μου μια αισθητική που παρουσίασε πολλά χρόνια πριν να είναι το κοινό έτοιμο να δεχθεί την αισθητική του φίλου στον οποίο αναφέρομαι. Μεγάλη ταινία δεν κατάφερε να κάνει, παλεύει αυτόν τον καιρό να αποκτήσει τη δυνατότητα να την ολοκληρώσει. Δουλεύει με μικρού μήκου, ένα είδος το οποίο ούτε εμπορικό βεβαίως είναι. Παρ' όλα αυτά το παλεύει, κέρδη δεν υπάρχουν. Δίνουμε τις ζωές μας, πολλοί άνθρωποι του κινηματογράφου, απλώς έτσι για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους μέσα από τις εικόνες μας. Ο φίλος μου, φίλος μας, φίλος σας, είναι ο Ανδρέας ο Μαριανός. Είναι μαζί μας και τον καλησπέριζω με πολύ χαρά που θα μας δώσει την ευκαιρία, Ανδρέα, να δούμε σημεία από την μεγάλη διαδρομή που έχεις κάνει στο σινεμά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή εισαγωγή με τη Μα ιδιαίτερα. Από την καρδιά μου είναι. Δεν είναι λογικό. Και εγώ σας ευχαριστώ που είσαι εδώ. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Μου δίνετε ένα βήμα να μπορέσω να μιλήσω λίγο για το παρελθόν πιθανώς και πιο πολύ για το παρόν, για την ημαρμένη που δεν λέει να τελειώσει.
και επειδή είναι πολύ χρήσιμο το βήμα που μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς επειδή εμάς μας έχουν κομμένους από όλους τους διάβλους, είναι υπεράνω του εντυπωσιακού το ότι μας έχετε εδώ αυτή τη στιγμή. Όχι, είμαστε εδώ για να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μιλάμε και να παρουσιάζουμε και να κάνουμε και ό,τι μας αρέσει, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι γουστάρουμε. Είναι και σημαντικό. Να κάνουμε μια καλή παρέα με τους φίλους μας. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Το τονίζουμε και χωρίς λογοκρισία. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Και τα πράγματα. Εγώ συνήθως αυτά που λέω έχουν ανάγκη κάποιες λογοκρισίες πάντα. Οπότε για να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν αποφεύγουν να με καλούν. Όχι, φίλε μου, πες τα. Λοιπόν, παρέλειψα να πω ότι εκτός από όλα τούτα, κάνεις και θέατρο, γράφεις και βιβλία. Ναι. Έχω γράψει 2 μυθιστορήματα. Εκδόσεις Bookstars, Αγνώστου Μητρός και Ο Νέος Θεός, οι τίτλοι τους. Και κάθε χρόνο παίζω στο θέατρο, σκηνοθετώ στο θέατρο, παίζω ανάλογα. Φέτος ηθοποιός. Φέτος παίζω, ναι, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Είναι η διπλή ιδιότητα στο θέαμα. Φέτος είμαι στο τρένο στο Ρουφ. Σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λίγαρη και κείμενα Ευγενίας Φακίνου παρουσιάζουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Μια παράσταση που δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει για κλασικό θέατρο. Κινείται σε 5 χώρους. Ο θεατής θα κινηθεί, δεν θα κάτσει στην καρέκλα του ακίνητος. Το έργο λέγεται «Το τρένο των νεφών». Είναι κείμενα της Ευγενίας Φακίνου που η Τατιάνα Λίγαρη είχε την ιδιαίτερη έμπνευση να τα θεατρικοποιήσει. Και πιστεύω ότι αν δεν το ξέρεις, πιστεύεις ότι είναι θεατρικό το κείμενο, ότι είναι γραμμένο για το θέατρο. Είναι μια παράσταση με πολύ ενδιαφέρον που πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να τη δει. Πότε είναι οι παραστάσεις? Παίζουμε από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στις 9 το βράδυ. Το Σαββάτο έχουμε διπλή στις 7 και την Κυριακή σήμερα παίζουμε στις 8. Και πού είναι πάλι, να ξαναπούμε? Το τρένο στο Ρουφ είναι μέσα στο σταθμό του Ρουφ. Είναι ένας πολυχώρος που έχει θεατρικό βαγόνι, μουσικό βαγόνι, εστιατόριο, μπαρ. Φέτος όλα αυτά καταργήθηκαν γιατί η παράσταση έπρεπε να απλωθεί σε όλους αυτούς τους χώρους και δεν θα μπορούσε να συνυπάρχει ένα εστιατόριο. Η Τατιάνα Λίγαρη, προς τιμήν της, αγαπώντας αυτό που κάνει, προτίμησε να μην δουλέψει φέτος το μπαρ, να μην δουλέψει φέτος το μουσικό βαγόνι, να μην δουλέψει φέτος το θεατρικό βαγόνι, το εστιατόριο, που της δίναν κάποια έσοδα, ούτως ώστε να κρατάει και το θεατρικό, για να κάνει το μεγάλο της ρίσκο για αυτή την παράσταση. Προσωπικώς της χαίρω. Περιμένουμε λοιπόν τους φίλους μας να ανταποκριθούν το εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι είναι ανάλογα με τις μέρες και οι τιμές. Έχει 15, 17 και 12 μου φαίνεται. Για το 12 δεν είμαι πολύ σίγουρος, νομίζω πως έχει. Είναι κομμάτι ακριβό εισιτήριο, είναι και ακριβή παράσταση. Είναι 11 ηθοποιοί, 5 χώροι. Σερβίρεται ένα κρασί μέσα στην παράσταση, είναι με λειτουργικά δεμένο. Τώρα που είναι και αποκριές, δίνουμε και πριν τις αποκριές βέβαια, είναι και αυτό της παράσταση και μια μασκούλα μαζί που μπορείτε να την πάρετε να πάτε στην πλάκα ύστερα για τη διασκέδασή σας. Πιστεύω ότι η τιμή δεν είναι η καλύτερη στις μέρες μας, αλλά τα ακριβά πράγματα πρέπει να βγάζουν κάποιο από το κόστος τους. Να ήταν και 2 ευρώ φθηνότερα, δεν νομίζω πως θα σωνόταν ούτε ο θεατής, ούτε... Ναι, ζούμε δύσκολες μέρες. Καμιά φορά για 1 ευρώ ή για 35 σέντς μπορεί να κρυθούν πολλά. Ναι, μου έχει συμβεί να μην μπορώ να πάρω τσιγάρα, γιατί λοιπόν απλώς 20 ακριβώς. Λεπτάκια. Ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι τα χρόνια δύσκολα. Θα το παλέψουμε, μωρέ. Ξεκίνησες, Αντρέα, το 83. Την πρώτη μου ταινία την παρουσίασα το 83, την είχα γυρίσει το 82. Υπάρχει ένα ντεκαλάζ πάντα ανάμεσα στον καιρό που γυρίζονται οι ταινίες με τον καιρό που παρουσιάζονται, γιατί από το γύρισμα στο μοντάζ πάντα μεσολαβεί μια διαδικασία αρκετά επίπονη, δύσκολη και χωρίς χρήματα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Συν το ότι είναι και τα ψυχολογικά σου. Στην πρώτη μου ταινία, ας πούμε, όταν την τέλειωσα, ένιωσα ότι δεν ανακάλυπτα εκεί μέσα, υπερφύαλος μικρός, δεν ανακάλυπτα το Μότσαρτ του κινηματογράφου. Αυτό με οδήγησε σε μια μελαγχολία, σε μια κατάσταση ψυχιατρίων κτλ. Που έκανε ένα χρόνο να φανεί η ταινία. Βγήκε ένα χρόνο μετά. Είχε γυριστεί το 82. Πες μου κάτι, πριν μπούμε λιγάκι στο σύγχρονο, στην ταινία σύγχρονο. Βλέπουμε μια
υπάρχουν κοινά στοιχεία από τη μία ταινία στην άλλη, στην άλλη, στην άλλη. Λογικό είναι σε κάθε σκηνοθέτη. Σε κάθε από δημιουργό. Το σινεμά ως εργαλείο, ως μέσο έκφρασης, τι ζητάς, τι είναι το σινεμά για σένα, τι θες από το σινεμά, ή πώς το δουλεύεις στο σινεμά. Θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να ζήσω. Δεν είναι. Όταν αποτελώ μέλος συνεργείου, είναι τρόπος για να ζήσω. Το σινεμά με συντηρεί κατά βάση όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να έρχεται η κρίση και να γίνεται αντιληπτή. Μέχρι τα τώρα από το 1978 που πρωτομπήκα στον χώρο, εγκατέλειψα όλες τις εργασίες που έκανα και εργάζομαι στο σινεμά ή στο θέατρο. Αυτό όμως που με τράβηξε στο σινεμά, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Πιο πριν στην εισαγωγή σου είπες κάτι που με τιμά. Πιστεύω με όση σεμνότητα μπορώ να το πω ότι ισχύει. Είμαι άνθρωπος του σινεμά. Έχω γεννηθεί για τον κινηματογράφο. Αν δεν κάνω κινηματογράφο, υποφέρω. Τον καιρό που δεν μπορούσα να κάνω ταινίες, έκανα τα δύο ταξιδιωτικά. Μόνο και μόνο για να ξεχαρμανιάσω. Και πάντα είτε μια ταινία ετοιμάζεται, είτε μια ταινία γυρίζεται, είτε μια ταινία αποπερατώνεται. Έτσι είναι η ζωή μου από το 1978 μέχρι σήμερα. Τι ωραία. Και εγώ κάπως έτσι, αλλά είμαστε καταραμένοι νομίζω, Αντρέα. Με μια όμορφη κατάρα θα έλεγα. Ναι, ναι. Γιατί είναι πάντα κακές οι κατάρες, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, ας πάμε στο σύγχρονο. Είναι ένα φιλμάκι που έκανε το 82, γύρισε παιχνίδι, το εμφάνισε. Ήταν μια ιδέα του 78. Είπα να μεγαλώσω λίγο για να τη γράψω, γιατί κατάλαβα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Δεν μεγάλωσα καθόλου όταν την έκανα. Πήρα το ίδιο σενάριο που είχα κάνει τότε. Είναι ένα πολύ γραμμικό σενάριο. Φιλοδοξούσε, ήταν η πρώτη μου δουλειά και ήθελα να δείξω ότι είμαι σκηνοθέτης. Δεν με ενδιέφερε να δείξω το σενάριστα. Έχει μια γωνία μέσα εκεί. Έκανα λοιπόν ένα τραγικό λάθος, να μην δώσω σημασία ιδιαίτερη στο σενάριο, να είναι μία αφορμή το σενάριο για να γυρίσω 100 πλάνα και να τα συναρμολογήσω. Και νομίζω ότι το σκοπό του τον εκπλήρωσε. Αν πρέπει να σημειώσω κάτι, είναι ότι το σύγχρονο από όλες μου τις ταινίες είναι η ταινία που είχε την καλύτερη πορεία. Πήγε σε ξένα φεστιβάλ, βραβεύτηκε, πήγε σε ελληνικά. Είχε πορεία. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες, μόλις κάθαν στην αγορά, αυτοί που είναι στα πόστα, κάνανε δεν υπήρχαν. Όλες οι ταινίες αποσιοποιήθηκαν. Η πρώτη έκανε και το. Το σύγχρονο πήγε δύο φορές, τέσσερις φορές την πρώτη προβολή. Δύο φορές την ίδια χρονιά και άλλες δύο μετά. Τέσσερις φορές την πρώτη προβολή. Παίχτηκε παντού, εκτός εννοείται από την τηλεόραση. Η ΕΡΤ, παρότι ήταν υποχρεωμένη να αγοράσει τα κρατικά βραβεία με νόμο, δεν την αγόρασε ποτέ. Ο κύριος Παναγιωτάτος, που ήταν τότε υπεύθυνος, είχε ανάγκη να δώσει στην παρέα του. Και εμάς δεν μας υπολόγιζε, γιατί δεν ήμασταν παρέα του. Πάρε τον άλλο μήνα, πάρε τον άλλο μήνα, πάρε τον άλλο μήνα. Μετά από 28 μήνες, αν έχεις ελάχιστο φιλότιμο, πας παίρνεις την ταινία και λες: ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να την παίξετε. Okay. Μην φάμε κανένα μια μήνυση του Παναγιωτάτου. Ο Παναγιωτάτου σήμαινε φίλους που έχουμε συνεργαστεί. Ναι. Τότε όμως, του το είπα δηλαδή όταν βρεθήκαμε. Δούλεψα κάποτε βοηθός του και του είπα: όπως όλοι όσοι περνάνε από τις καρέκλες, πού να θυμάμαι τώρα, είπε. Ναι, τελικά οι καρέκλες είναι δύσκολο σημείο. Να δούμε λιγάκι, έτσι, να πάρουμε μια γεύση για να μην λέμε στη διάθεσή σας. Έτσι, να δούμε λοιπόν το σύγχρονο του Αντρέα Μαριανού, η πρώτη του ταινία.
Έχω αργήσει. Γιώργο. Τι θέλεις εδώ. Πήγα στο γιατρό. Θα σε περιμένω! Στο δικό μου το σινεμά αυτά τα πράγματα. Τ' άκουσες. Τι κι άλλο. Πολεμάτε μου το κλείστε. Πέντε έρχονται και θα φύγουν για αυτοί. Τι να πω στον κόσμο εγώ που φωνάζει. Τι να σου κάνω εγώ. Αφού αυτό το σοκλάνι δεν ήρθε εγώ. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θέει. Με νοιάζει να γίνεται σωστά η δουλειά μου. Θα σας διώξω όλους από εδώ μέσα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν μπορεί η κόπια να καθυστερεί. Να την πάρω. Έλα, πάτε και φύγε. Φύγε λοιπόν. Μα σου είπα, είχε κίνηση. Να τη χέσω εγώ την κίνηση. Στη δουλειά δεν υπάρχει κίνηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος νοιάζεται για την κίνηση όταν εγώ ανάβω τα φώτα. Το αφεντικό. Ακόμα δεν είσαι εσύ, ρε. Φύγε, τσακίσου λέμε. Κάτι ρε φίλε με το μικρόφωνο, κάθε μέρα μας καπλώνουν κάτω με τα μάξια τους, δεν μας υπολογίζουν, άσε μας να μιλήσουμε. Τι λέει ο άνθρωπος αφού τον είδαμε, κόκκινο πέρασε. Εμείς δεν φταίγαμε, καλά πήγαινε. Δυστύχημα έγινε. Νέο παιδί. Μπορεί να σκοτώσει και η κόλα. Μα πως τρέχουνε έτσι με παιδί, πως τρέχουνε. Καλά κάνε και τους κλείνουν μέσα τους αλήτες. Εγώ τα είδα όλα, δεν φταίει το κορίτσι. Σε παμά καφέ λαξιδόν, σε τέλου. Quelle histoire, mon cœur, mon nez. Mon Dieu.
Σύγχρονο. Τι είναι σύγχρονο? Σύγχρονη είναι η προβολή που γίνεται με μία κόπια ανάμεσα σε δύο κινηματογράφους. Επειδή η κόπια έχει χρήματα τον καιρό του φιλμ, γιατί τώρα με τα DCP ένας δίσκος φορτώνει όλους τους προβολείς του κόσμου. Εκείνο τον καιρό κάθε μηχανή χρειαζόταν την κόπια της, κάθε κινηματογράφος. Μία κόπια είχε γύρω στα 15-18 εκατομμύρια δραχμές, αν δεν απατώμε. Δεν έφτασε ποτέ να βγάλω μεγάλο μήκος, για να ξέρω. Αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω τόσο ήταν και μπορεί να λέω και φτηνές τιμές. Όταν λοιπόν έχεις 10 κινηματογράφους προβολή, 10 κόπιες είναι πολλά τα λεφτά. Βρίσκανε έναν τρόπο να έχουν 5 κόπιες. Είχαν 5 κόπιες πώς? Δύο κινηματογράφοι παίζαν την ίδια. Άρχιζε ένα 20 λεπτό αργότερα ο ένας από τον άλλο και ένας μηχανόβιος με τη μηχανή του έκανε το διάστημα αυτό ανάμεσα στους δύο κινηματογράφους και πήγαινε τις μπομπίνες. Αυτό βέβαια ήταν ένα αρκετά επικίνδυνο επάγγελμα, δηλαδή πολύ συχνά χτυπούσαν. Τώρα τι είναι να εξαφανιστεί? Στο εξωτερικό είχε ήδη εξαφανιστεί όταν η ταινία παρουσιάστηκε. Το 1984 την παρουσίασα στην Ιταλία και κάνανε, θυμάμαι, ιδιαίτερη εισαγωγή οι Ιταλοί για να καταλάβει το κοινό τι θα δει. Μιλάμε για ένα επάγγελμα που υπήρχε στη χώρα μας μέχρι πριν 10 χρόνια ξεκινήσανε. Γιατί δεν ξέραν τι είναι. Πάψαμε να έχουμε και κόπιες. Ναι, τώρα πια δεν υπάρχουν κόπιες. Είναι σημαντικό αυτό. Έχω πολλά χρόνια να δω άνθρωπο στον δρόμο με τη μηχανή να κουβαλάει. Κόπιες υπάρχουν ακόμα. Είναι λίγες όμως. Δηλαδή το DCP που είναι η νέα τεχνολογία σίγουρα θα απλωθεί σε όλους τους κινηματογράφους. Όχι. Νομίζω ότι είναι η τελευταία περίοδος που επιτρέπεται να παίζονται κόπιες. Α, έτσι έχει υποθεί. Δεν το ήξερα αυτό. Έχει να αλλάξει όλη η τεχνολογία. Ναι, τους νόμους αυτούς δεν τους κατέχω. Έχει πρόβλημα και οι κινηματογραφικές λέσκες από αυτό. Γιατί δεν έχουν τα χρήματα να αντικαταστήσουν. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, το DCP εκτός από οικονομικός τρόπος είναι και τρόπος ελέγχου. Παλιότερα δεν είχαν τρόπο να ελέγχουν. Αγόραζες την ταινία. Γράφατε κάποια συμβόλαια. Το συμβόλαιο έλεγε ότι την κρατάς για ένα χρόνο και του χρόνου θα καταστρέψεις την κόπια. Λίγοι καταστρέφαν τις κόπιες. Ο Σπέτζος, ας πούμε, που ξέρω είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, το έκανε. Αλλά οι μικροί διανομής δεν το κάνανε. Φυλάγανε την ταινία στην άκρη και στη λούφα την ξαναπαίζανε. Έτσι. Έχανε ο Αμερικάνος έσοδα. Αυτό τον απασχολούσε. Τώρα με ένα κομπιούτερ, με ένα λάπτοπ στο σπίτι του, σου δίνει το δικαίωμα ή σου αφαιρεί το δικαίωμα να κάνεις προβολή. Με ένα δίσκο μπορεί να φορτώσει 100 κινηματογράφους. Δεν θέλει πια 15 εκατομμύρια δραχμές. Θέλει 300 ευρώ που έχει ο δίσκος να δώσει 500 να πάρει τον καλύτερο του κόσμου. Το καλό είναι ότι ναι, μεν διευκολύνονται η παραγωγή και οι διανομές με όλη αυτή την ιστορία της τεχνολογίας, αλλά την ίδια στιγμή η τεχνολογία μας δίνει και πολύ ευκολότερες, περισσότερες δυνατότητες για να κάνουμε και εμείς ταινίες. Τώρα πια, κοιτάξτε, όταν μπήκα στη σχολή, το να κάνεις ταινία ήταν σημαντικό πράγμα. Τώρα πια και η Κουτσή Μαρία μπορεί να γυρίσει μια ταινία. Παλιά, μόνο το φιλμ. Γιατί δεν πειράζει η Κουτσή Μαρία? Μπορεί. Δεν είπα ότι δεν δικαιούται, είπα ότι έχει τη δυνατότητα. Ναι. Παλιά, για να πάρεις το φιλμ, χρειαζόσουν άδεια παραγωγού. Ναι. Και αν δεν είχες άδεια παραγωγού, έπρεπε να μεσολαβήσει κάποιος παραγωγός για να το πάρεις. Τώρα δεν έχεις καμία τέτοια ανάγκη. Παίρνεις μία οποιαδήποτε κάμερα. Προσωπικώς έκανα ένα ντοκιμαντέρ που πήγε αρκετά καλά, το πρώτο μου ντοκιμαντέρ, για έναν γλύπτη Αυστραλό που μένει στην Ιταλία, το Ρον Ντάντλεϊ, της pop art γλύπτης, σκηνογράφος. Δεν είχα άλλο τρόπο, πήρα μία κάμερα του σπιτιού. Αυτές που έχουμε για να τραβάμε το παιδάκι μας που κάνει το πρώτο του μπάνιο στη θάλασσα. Τράβηξα την ταινία με αυτό, έκανα και μία σχετική επεξεργασία μετά και βγήκε ταινία. Σήμερα μπορείς να κάνεις ταινία μόνο με την ιδέα σου. Τότε δεν ήταν εύκολο, τότε που είδαμε το σύγχρονο. Το σύγχρονο είναι ταινία που γυρίστηκε το 82, προβλήθηκε το 83. Και μέχρι και το 93, και μέχρι και το 2003, και μέχρι και το 2012 ακόμα, εφόσον τώρα πια μπαίνει αυτό το πράγμα στη... Το DCP, ας πούμε, όταν κάναμε τη Διαβόλου Κάλτσα, ήταν σχετικά πρωτοποριακό. Δεν ήταν πολλές ταινίες που ήταν DCP και πολλές αίθουσες δεν είχαν τρόπο να μας δείξουν. Τώρα μαθαίνω από εσάς ότι θα είναι διαδεδομένο του χρόνου παντού. Πάντως το φιλμ πρέπει να μείνει έστω σε μουσιακή χρήση. Έχει και μια μυρουδιά όμορφη. Εκτός από τη μυρουδιά έχει και η τεχνολογία ακόμα δεν μπορεί να φτάσει στην ποιότητα του φιλμ, κακά τα ψέματα. Το βάθος πεδίου που σου εξασφαλίζει το φιλμ, όλα είναι συνισταμένοι βέβαια των ανθρώπων που το δουλεύουν το μέσο, αλλά
Ακόμα η τεχνολογία δεν το έχει καταφέρει αυτό. Δεν έχει καταφέρει να αντικαταστήσει επαρκώς και πλήρως το φιλμ. Το αντικαθιστά επάξια, όχι επαρκώς. Δηλαδή εκεί πέρα που ήθελες 15 εκατομμύρια για να κάνεις μια ταινία, σήμερα μπορεί αυτή την ίδια ταινία με τα ίδια έξοδα να την κάνεις με 500.000. Γιατί δεν θα πληρώσεις ένα μεγάλο κύκλο εργασιών που είναι το φιλμ και η διαδικασία. Ναι. Και ο χρόνος και ακριβά μηχανήματα. Και... ναι, όλα αυτά. Και βέβαια, επειδή ταυτίζομαι με αυτό που λες, φοβάμαι ότι είμαστε πολύ ρομαντικοί και το φιλμ έχει τον δρόμο του προς την έξοδο. Ναι, δεν είμαστε καθόλου ρομαντικοί, το αγαπάμε, αλλά έχουμε και συνέστηση του που ζούμε. Ρομαντικός ήμουνα 15-20 χρόνια πριν που αρνιόμουν να μοντάρω παρά μονάχα σε μουβιόλα. Την πρώτη φορά που μπήκα μέσα να μοντάρω με τη νέα τεχνολογία, είπα, ηλίθιοι είμαστε, πετάμε τα λεφτά μας άδικα. Δεν θέλεις πια κόπια εργασίας. Δεν έχεις όλη αυτή την ταλαιπωρία που είχες, ότι έκοψες, μετά είναι απόφαση. Τώρα κάνεις μια ανασύσταση στο πλάνο σου, ανασύσταση στον ήχο σου, ό,τι θέλεις κάνεις. Δεν σας έδινε αυτές τις δυνατότητες η παλιά τεχνολογία. Κακά τα ψέματα, η νέα τεχνολογία είναι καλύτερη, όσο ρομαντικοί και να είμαστε. Δεν έχει ακόμα καταφέρει σε μερικά πράγματα να ξεπεράσει το φιλμ, αλλά ο άνθρωπος έχει καταφέρει να φτάσει στο φεγγάρι, αυτό θα λυπηθεί. Έλατε. Αν έχει φτάσει, είναι κάτι συζητήσιμο. Όλα, αν έχει φτάσει, ναι. Όλα, ναι. Είναι κάτι συζητήσιμο. Να σου πω, Αντρέα, μετά από το σύγχρονο κάνεις την παραλυσία, μετά κάνεις το Σκότος. Το Σκότος, μια σημαντική ταινία που δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να τη... Για μένα, εκείνο τον καιρό στην προσωπική μου ιστορία, το Σκότος φιλοδοξούσε να είναι η καλύτερη δουλειά μου. Πήγαινε να πιάσει αυτό που λέμε το μεγάλο ψάρι, πήγαινε να μιλήσει για σπουδαία πράγματα. Η αλήθεια είναι, γιατί η αυτοκριτική δεν είναι ποτέ κακή, ότι η ταινία πήγε στο φεστιβάλ ατέλειωτη. Ήθελε τρεις μέρες ακόμα να την επεξεργαστώ. Από την πολλή κούραση με πήρε ο ύπνος πάνω στη βουβιόλα. Κοιμήθηκα κατά τις 6 ώρα και στις 11 η ώρα που έπρεπε να έχω κάνει 5 ώρες κάποιες δουλειές στα βιαστικά για να πάμε για την τελική μίξη, ήρθαν οι συνεργάτες και με βρήκαν να κοιμάμαι, ξερός. Πήγαμε στην τελική μίξη, θυμάμαι, στα υπέροχα παιδιά του Γιώργου τον Πίγη, το Θύμιο τον Κολοκούση, στο Sound Studio τότε, και τους είπα, διώχτε με. Εγώ ήρθα για να κάνω το καθήκον να πω ότι ήρθα. Πείτε μου ότι. Γιατί είχε τα στα χέρια. Δεν τους είχαμε συναρμολογήσει. Τα παιδιά, συναισθανόμενοι την ανάγκη του πράγματος, έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν και μοντάραμε την ταινία. Και βγήκαν οι ήχοι της. Έγινε η τελική μίξη. Παρά τα αυτά, 2-3 λεφτά θα τα είχα κόψει από το μοντάζ σποραδικά σκόρπια. Εκείνο τον καιρό όμως, η ταινία ήταν σαν το Μήγα με το Γάλα. Με στο Γάλα. Εγώ και ο Ακονίδης ήμασταν στο φεστιβάλ. Ήταν προκαθορισμένο το πώς θα σπρωχτεί η διαδικασία και τι θα γίνει. Γιατί αυτοί οι κύριοι που ήταν πάνω, κάποιοι είναι ακόμα δυστυχώς, και κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται να ξανάρθουν ακόμα πιο δυστυχώς σε αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι παράγοντες που μια ζωή παραγοντίζουν είναι ατάλλαντοι ως καλλιτέχνες. Κάθε φορά που τους δίνουν επακτολό χρημάτων για να κάνουν κάτι, αυτό δείχνουν ότι είναι ατάλλαντοι. Δεν δείχνουν τίποτα άλλο. Ναι, αυτοί κάνανε πιο πολλές ταινίες από εμάς. Αλλά πήραν και διακρίσεις, πήραν και βραβεία. Δεν έχει να κάνει. Τα βραβεία είναι παραγγελίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι προτίμησαν να εξαφανίσουν το Σκότος. Και όχι μόνο αυτό. Γράψανε στους στίχους της μικρής δράμας και μέσα στην αίθουσα που θα δίνανε τα βραβεία την Κυριακή, Μαριανέ, γίνε λούστρος. Πήγα, θυμάμαι, τότε με πιάσαν τα κλάματα, πήγα και τους παρακάλεσα πρωί-πρωί την Κυριακή, σβήστε τα ρε παιδιά, να πάρω ένα σβέστη να τα σβήσω εγώ. Όχι, όχι, αυτά είναι τα προσωπικά πάθη που δημιουργείς, άσε το κοινό να εκφραστεί, ήταν η απάντηση. Έγινε απονομή των βραβείων και δείχνανε το γίνε λούστρος κάθε τρεις και λίγο που σηκωνόταν ο κύριος Ακονίδης να πάρει το βραβείο του. Και απάντησες εσύ σε αυτό. Απάντησα με την ταινία Παρέα των Λούστρων την επόμενη χρονιά. Δεν άντεξαν όμως να τη δουν, γιατί κανείς πίθηκος δεν τον έχει καταγράψει ακόμα η ιστορία, τον πρώτο πίθηκο που είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη και δεν τρομοκρατήθηκε. Όταν λοιπόν η ταινία πήγε στο φεστιβάλ, αυτή την κόψανε εννοείται. Βέβαια χάρη μας κάνανε, γιατί μπορεί να χάσαμε χρήματα από τα βραβεία και την προβολή και οτιδήποτε άλλο. Πήραμε μπόνους αξιοπρέπειας όμως. Και την αξιοπρέπεια τη βάζω λίγο πιο πάνω από το χρηματικό κέρδος. Θα τη δω με την αξιοπρέπεια. Παρακαλώ. Απλά θέλω να προειδεάσω λιγάκι και τους φίλους μας ότι εδώ πέρα έχουμε μια, κατά τη γνώμη μου,
πάρα πολύ προχωρημένη κινηματογραφική γραφή για την εποχή που έγινε. Μίλμερση. Δηλαδή είναι, τώρα εντάξει είναι λάθος να εκτιμούμε γεωγραφικά μήκη και πλάτη τις ποιότητες, αλλά δηλαδή όχι ευρωπαϊκή, αλλά και αμερικάνικη αισθητική αντίληψη, πρωτοποριακή στον τρόπο διαχείρισης του θέματος, του σεναρίου. Ναι. Επειδή δεν διαγωνίζεσαι δικαιούμενα να λέω ό,τι θέλω, έτσι. Που, ναι, ας μην λέω παραπάνω όμως, να δούμε τα, ναι, τους λούστρους, παρέα των λούστρων. Σούπα. Όχι, δεν μου πες. Καλά. Θα σου πω. Thank you.
Δεν σε έφαγα τώρα, σας έφαγα. Εγώ έτσι. Βγες. Μα τι κάνεις, μαλάκα. Η γάρ Ματέος έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Αγίου μου, έπεσες απόψε, μάμα. Αξίες μου, ψή. Είμαι παιδική. Παιδί μου. Α! Κλεστράκια! Πίσω, καγιολόπουστα! Ο Αιτ! Θα σου κάνω ζημιά! Πίσω! Γιατί δεν το έχεις μπροστά, μαλακά. Έλα ρε Παναόρτη, 200 άνθρωποι ήταν εκεί έξω. Δεν τους είδες. Του μας γυρίζανε. Τι θα κάνουμε, τι λύσεις τόσο καμημένο. Φεύγω εγώ εν τίποτατε. Μπράβο, μην τους άφησες να αντιστηθούν. Πολύ αυτιά. Τι φωνάζετε κύριε Σπονέκο, μόνο σε μάθω μη βάλτε στο πιτήριο. Εγώ δεν κάνω όχι άλλο στιγμή. Ειρήνη μη. Έχετε παραγίνει χιδέα, δεν νομίζετε. Δεν μου ρυθήκατε στο σανθέ και σήμερα μου μιλάτε για όχι. Αγγισίλα, τι ακούω. Τι άκουσα το, για δες. Τι πάρατε. Είσαι του υπογείου. Στο Ισογεννή διαμερίζω. Δεν χτίσανε. Έχετε κολλάσει τους πάντες εδώ μέσα. Δεν δικαιούστε να σπηλώνετε τα παρασημά μου. Έχω πολεμήσει εγώ. Εγώ έχω έτσι και θα σας κάνω. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Μπαμπά, πότε ήρθες. Έρχονται. Δεν είναι Κυριακή σήμερα. Πηγαίνε μέσα εσύ. Τι έκανες να καθηγεί. Θα σας βαντάλω. Καθήγησε και φέρεσε παλιοσόγραμε. Άντισε λίγο η αστυνομία και θα σου δείξω. Έχει μια σύρυγα. Λούστρο, ρε λούστρο! Τι έχεις τόσο λούστρο, κύριε! Σε είπα να μη σκηνοθέτη! Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου! Θα ανέβω πάνω και να σε κάνω κοιμάρε! Γαμώ τα διαφημιστικά σου! Λάκη, αγάπη μου, σε παρακαλώ! Θα σου εξηγήσω μετά! Εντάξει, ρε κούκλα. Δεν φτάνει τον άνεχο μας. Μα μιλά μου τώρα που σου λέω άσχολη! Τι έκανες, ρε φίλε, βάλαξες τα κολλιά! Ησύχασε. Για το καλό σου, θα δεις. Δεν θα πάρεις τίποτα. Θα σε στείλουν για αποτοξίνωση. Ξύνω. Μα νόσο όμως επιτρέπει. Μα σε ζήλια από το ξύνο σου, Φλόρε. Φλόρε. Πάλι τα βγάζω. Έλα, μάθη μου. Αφήστε με. Έχω ρε. Θα κάνω ζημιά. 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 Θα Δεν τους άρχισα την αφή μου. Έχετε την αστυνομία. Την τηλεφώνησα κι εγώ. Μετανοείτε αδελφοί. Ή και εγώ. Εγώ. Θεό. Παράξενο. Είναι το παράξενο. Πόσο καιρό. Για το παιδί μου. Δίπλα, δίπλα. Και πως τον έχω. Ακόμα γνωρίζει. Καμώ. Καλά, δεν σέβεσαι τίποτα εσύ. Τι λες, τρελόγερε. Είχαμε μόνο μία σύντομη ερωτική συνομιλία. Απολαυστικότατη όμως. Ήταν ένα γελαστό παιδάκι. Σόλο μα κι εγώ μωρά γίναμε. Λοιπόν. Σε ζωντανό είναι. Αγρυπνία πλούτου εκτίκη σάρκας. Σου ισό και πάτε κολόπεδα. Θα σας περιμένω, ρε. Αν πειράξετε μια τρίχα του παιδιού μου! Αν πειράξετε μια τρίχα του παιδιού μου! Ή εδώ, παιδιά! Μωρό μου, καλησπέρα. Έξοδος, έξοδος. Κουκλίτσα, ο στρατηγός είναι στο διάδρομο. Πάλι παράσταση θα έχουμε. Παιδιά, ξύπνος, τι τρέχει. Κάποιος πόλησε έτσι τον εδώ και έχω πιο σας λανσέρ. Μα τι λες, ρε! Έτσι! Όχι, αλλά να σας εξηγήσω. Μια σύρυγγα τον τρύπησε. Για σαφήτε, ρε παιδιά, μια σύρυγγα. Να πας να κάνεις εξετάσεις. Θέλει καιρό να δεις. Σώσε μας, για Θεού! Ο μια πίτσα μου παράγγειλα στον τρίτο όροφο. Οχ! Πώς πάνε πάνω τώρα. Τι σκάλες. Οχ! Εδώ είναι όλοι. Έρχεται η αστυνομία! Βοήθεια! Το παιδί μου! Εγώ πάω πάλι να δω τι γίνεται. Μην εδώ μη φύγουν. Εμείς δυο δεν τελειώσαμε, θα τα ξαναπούμε. Πείτε του να πλύνει τα χέρια πρώτα.
Θεός έχει αγάπη για όλους. Θα το έχω υπόψη. Ρε, είναι όλοι έξω, ρε. Θα χρειάζεται εξέταση. Κύριε Λέησο, κύριε Λέησο. Αυτοί εδώ ήταν μουσουλμάνοι. Τους έφερα στον δρόμο του Θεού. Αχ, μπράβο, κόρη μου, μπράβο. Τι είναι χριστιανική περιβολή. Ο πατέρας σου πρέπει να είναι περήφανος για σένα. Θεός μαζί σου, Γιώκα μου. Πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, μωρέ. Τι φασαρία είναι αυτή. Δεν ξέρω πως κάποιος απήγαγε ένα παιδί και είναι κλεισμένος στο σανσέρ. Τι παιδί. Το παιδί μου. Τι κάνεις εσύ, δεν άκουσα για το δικό σου. Δεν είσαι ο μόνος που έχει παιδί στην πολυκατοικία. Αλλά είμαι ο μόνος που έχει τρελή γυναίκα. Πάει. Το χάσε το παιδί μου. Πρέπει να βγω έξω. Πώς θα γίνει να μην με δουν. Ρε, τώρα είναι όλοι έξω. Για μένα είναι. Μην χαρείς. Μια σπέση παραγγείλατε. Μονιτάρια και παιδιές παραγγείλε. Μου είχα το φάβο. Δεν ξέρω μεν αυτό. Το παιδί μου. Ακούω το παράδε. Σαντελά. Έλα εδώ ρε παιδάκι. Θα αντιδράσετε το παιδί μου. Τι ώρα είναι αυτή μωρή. Όσο ξομόγινε. Μη φωνάζεις καλέ μπαμπάκα. 1130. Πόσο αγρίκος είσαι, φαίνεται από τη συμπεριφορά σου στην κόρη σου. Αντέ με σου πω και εσένα γίνεων. Απευθύνω μητέρα σαν κύριος ανάγωγε, σε κυρίες απευθύνεστε. Το λούστρο σου παλευτούρα. Τι με έλεγα από πάει του πολέμου. Παρακαλώ να καλέστε. Εσύ τι σε έλεγες. Αν εσύ επιτρέπεις να σου βρίζω τη γυναίκα, εγώ δεν μου στάω να βρίζω να βρεπώ για το κορίτσι. Παιδιά μου, αυτό που κάνετε είναι αμαρτία. Αν ήρθε να σας δώσω κάτι να διαβάσετε. Ο Θεός έχει φυλάξει αγάπη για όλους! Καμιά λέγα μην αμπιούμε, είτε το διαγιάκα! Όχι, να το λέμε! Τι είναι αυτό! Κουλούμπι, Χριστιανέ μου, πώς κάνεις έτσι! Κουλούμπι! Είσαι σίγουρη! Από τις Κάλλες! Το έχω Πακιστανό εργάτη! Χριστιανό, όχι μουσουλμάνο! Άγκολ! Μα γίνεται φασαρίες! Το έχω Πακιστανό! Πλήρωσε πάρες μας έπρεπε το όρο. Το έχω Πακιστανό. Πλήρωσε πάρες μας έπρεπε το όρο. Θα κρυώσουν οι πίτσες. Εκμεταλλευτεί η καταστάσια. Έχεις δει πίσω σου τα καθρέφτη, ρε. Σε κόμμα και τα Γιάννη, ρε. Έχει εσείς την πόρτα. Μιλώστε με να φύγω. Πού μη χέψει σαν χαρίλα, υπέρο κύριος. Μη φοράς, ρε παιδί, που έχει απαρχίσει. Πώς το πω μέσα τώρα. Μα θα με πληρώσετε επιτέλους. Η έκανες εκεί μέσα με αυτήν η Ζαχαρία. Μη φωνάζεις. Πληρώστε με να φύγω. Πληρώστε με να φύγω. Εσύ μωρή δεν τρέπεσαι. Στο σπίτι μου θα σου κάνω έξωση. Μην κάτι καλά. Όλα εγώ το έλεγα. Που μη χιάψει η Ζαχαρία. Ακαθέ. Μα έρχεται παρεξήγηση. Πήγα να πάω Νικολάτη. Για το κατήχη. Εν είναι επικατάρα το σύρ της γης. Τι υπερβάω, τους βράζω ανοίγητη κρύα. Κύριε, πρέπει να μάθουμε αν έχουν AIDS. Εγώ για να πούμε την αλήθεια δεν έχω. Γι' αυτό όμως δεν ορκίζομαι. Θα κουρίσω όλη την κοινωνία μου και φύγω τους καράβες. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? AIDS. Θα το λύσουμε. Α, ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Και το λύσε. Το λύσε, βέβαια. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, η τελευταία ανταπόκριση από το φεστιβάλ κινηματογράφου Πράγμα. Ah!
Μαριάννα, έγινε λούστρος, δράμα. Κινηματογραφικός λούστρος έγινε πάντως. Ναι. Εντυπωσιακή ταινία. Ξανά... Κλείνει ένα κύκλο με το φεστιβάλ δράμας. Μετά δεν ξανασχολήθηκε για ένα μεγάλο διάστημα. Με την δράμα. Ναι, ναι, με το φεστιβάλ γενικά. Δεν ξανασχολήθηκα. Κατάλαβα ότι είναι μέρη που εκεί πέρα δεν μας θέλουν. Είμαστε αποκλεισμένοι και φάνηκε και τις δύο φορές που ξαναπαρουσιάστηκα με την Πίνα 3 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά και με τη Διαβόλου Κάλτσα 12 χρόνια μετά. Είδα ότι δεν μας θέλουν οι άνθρωποι, που δεν είναι λόγο δεν μας θέλουν. Έχουν κάνει ένα φεστιβάλ που το έχουν κάνει για την παρέα τους, αφορά μόνο τους ανθρώπους που θέλουν αυτοί να βραβεύσουν και κανέναν παραπάνω, και μέσα στα σκοτάδια της δράμας δίνουν κάποια βραβεία, τα οποία για ένα διάστημα μάλιστα τα είχαν επιβάλει μετά και στα κρατικά βραβεία. Προσωπική σου άποψη αυτή? Ναι, προσωπική μου άποψη. Εννοείται. Όμως να ρωτήσω, μήπως η ταινία αυτή εδώ, το Λούστρον, είναι μια αναπαράσταση του συστήματος που αναφέρεσαι? Μα αυτό χτύπαγε ακριβώς. Τι δηλαδή? Δηλαδή έχουμε μια πολυκατοικία εδώ πέρα που γίνονται διάφορα κουφάκι μέσα, τρελά, αυτά που είδαμε. Το νόημα της ταινίας είναι ότι, το ερώτημα της ταινίας είναι πώς ζούμε έτσι στριμωγμένοι στα κονσερβοκούτια μας. Η πολυκατοικία δεν είναι μόνο το σπίτι μας. Η πολυκατοικία μπορεί να είναι και η ψυχή μας. Γενικά οι άνθρωποι έχουν στενότητα χώρου. Τώρα πια έχουν και στενότητα χρημάτων. Παλιά όμως που τα χρήματα υπήρχαν, η στενότητα χώρου και πνεύματος υπήρχε. Και αυτό που η ταινία θέλει να θίξει και να συζητήσει είναι ακριβώς αυτό. Το πόσο αποξενωμένοι είμαστε να είμαστε δίπλα. Το πόσο ο καθένας μας φυλάει στον άλλον αποθυμένα μέχρι την ώρα που θα δοθεί η μικρή σπίθα και θα ξεσπάσει. Και περνάνε τα χρόνια και αυτή η ταινία εμένα μου βγαίνει ως προφητική. Θα μπορούσε και σήμερα να έχει γίνει βεβαίως. Ναι. Αλλά πιο προφητική είναι η επόμενη που έχεις κάνει μετά από... Την επόμενη, είναι η επόμενη, η Πίνα. Η αμέσως επόμενη ταινία ήταν και η τελευταία σοβαρή ταινία που έστειλε στο Φεστιβάλ Δράμας πριν τη Διαβόλου Κάλτσα. Ναι. Μετά άρχισα και εγώ να τους κάνω πλάκα και τους έστελνα ταινίες ανάλογες της αισθητικής τους. Μάλιστα, okay. Η πείνα όμως εν τούτης είναι ένα θέμα που αναφέρεται, είναι εποχής βεβαίως, έτσι. Η πείνα μπορεί να είναι μια ταινία εποχής, αλλά είναι μια ταινία διαχρονική. Yeah. Λογιών πείνες συναντιόνται στην προσπάθεια για επιβίωση. Mm. Ο άνθρωπος πάντα θα πεινάει και ο χορτάτος πεινάει. Mm. Πολλό μάλλον ο πεινασμένος. Mm. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση ότι επιλέγεις και μια εικαστική τεχνική που πάει αρκετά πίσω στην ιστορία του σινεμά, στον εξπρεσιονισμό του Φρίτζ Λάγκ. Εκ των πραγμάτων, αυτή η ταινία έπρεπε να είναι έτσι. Έπρεπε να είναι. Και το πετυχαίνεις με εξαιρετικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και ο φωτογράφος ο Δημήτρης Κορδελάς που έδωσε τα ρέστα του εκεί. Ήταν ένα ιδιαίτερα σπουδαίο προσωπικό εγχείρημα η Πίνα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είχαμε τα χρήματά της. Τα χρήματα που απαιτούνται. Mm. Το κέντρο εννοείται μας έκοψε. Δεν έδωσε καμία σημασία. Και εμείς παρά τα αυτά είπαμε ότι την ταινία θα την κάνουμε. Νομίζω ότι όταν τελειώσαμε, ο Μάνος Ευστρατιάδης, που τότε ήταν πρόεδρος στο κέντρο κινηματογράφου, με βρήκε μετά την προβολή της και μου είπε ότι εγώ έτσι όπως την είδα, είναι μια παραγωγή σαν να είναι παραγωγή του κέντρου. Το κέντρο κινηματογράφου εκείνο τον καιρό έδινε 15 και 20 εκατομμύρια δραχμές για να κάνεις ένα δεκάλεπτο. Η ταινία έπιασε κάποια στάνταρ, ας πούμε. Έτσι. Πιο σημαντικό ήταν αυτό που ήθελε να πει, το μήνυμα. Το ότι οι πείνες διασταυρώνονται στην προσπάθεια για την επιβίωση. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό ήταν ένα διήγημα του Αριστοτέλη Νικολαίδη, ενός ιδιαίτερα σπουδαίου ανθρώπου, ενός φοβερού πνεύματος της Ελλάδας, που απορώ γιατί ακόμα δεν τον έχουν ανακαλύψει οι φωστήρες.
Ο Αριστοτέλης Νικολαίδης είναι ένας πολυγραφότατος ψυχίατρος. Ήταν, υπήρξε. Δυστυχώς απεβίωσε τον καιρό που γυρίζαμε την ταινία. Πήγαμε, τον συναντήσαμε για να τον ενημερώσουμε ότι θα κάνουμε την ταινία. Και όταν φύγαμε, συνέβη το μοιραίο έμφραγμα. Την άλλη μέρα, καθώς στείναμε το πρώτο πλάνο, μάθαμε ότι ο Αριστοτέλης Νικολαίδης έφυγε. Πρόκειται για έναν εξαίρετο επιστήμονα και εξαίρετο συγγραφέα, πολυγραφότατο. Δεν υπάρχει κάτι γύρω από το οποίο δεν έγραψε. Και με σημαντικότατες απόψεις. Είναι μια σημαντική μορφή του πνεύματος και των γραμμάτων μας ο Αριστοτέλης Νικολαίδης, που ελπίζω κάποτε με την πείνα ως εφαλτήριο να μπορέσω να του κάνω ένα μικρό αφιέρωμα, γιατί έχουν περάσει κοντά 20 χρόνια από το θάνατό του και δεν έχει γίνει αυτό. Και με παραξενεύει το πώς ο Σύλλογος Λογοτεχνών, ας πούμε, δεν έχει αποφασίσει να τιμήσει τον Αριστοτέλη Νικολαίδη ακόμα. Καλά, μην το ψάχνεις, είναι πάρα πολύ που περιμένουν στη σειρά. Αλλά νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη, κυρίως λίγα κερδική, το ζεις, είσαι αυτό που είσαι, κάποτε πας στο καλό. Ναι, δόξα τω Θεώ, ο Αριστοτέλης Νικολαίδης δεν είχε τέτοια προβλήματα. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, απέφευγα να τον συναντήσω, ενώ ήξερα ότι έπρεπε, γιατί αφού πατάω σε διήγημά του και δεν λέω ψέματα, δεν σκόπευα να το αποκρύψω. Το βιογραφικό του με τρόμαζε. 78 χρονών ήταν ο άνθρωπος. Και εγώ τότε νόμιζα ότι 78 χρονών ο άνθρωπος έχει τελειώσει. Αργότερα, όταν έκανα τον ντοκιμαντέρ για τον Ρον Ντάντλι, που στα 78 ήταν πιο νέος από μένα, κατάλαβα ότι η ηλικία δεν έχει να κάνει τόσο με το ποιος είσαι εσύ και τις αντοχές σου. Πάμε να δούμε την πείνα. Ναι, ναι. Να ξαναπεινάω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πείνα λοιπόν. Ανδρέας Μαριανός. Ψωμί! Και εμένα ένα, μωρέ! Τη λοταρία! Ένα καρβέλι ψωμί! Πάρτε τους τυχερούς λαχνούς! Ένα καρβέλι, λέω! Ένα ολόκληρο καρβέλι να θράψει πεινασμένους! Μην περιμένετε την πείνα σας! Δώστε ό,τι έχετε πολύτιμο και μη! Άμα είναι κόκκινες, εξανθηματικός. Αυτό το καρβέλι σήμερα, αύριο κάτι άλλο! Ελάτε! Τι κοιτάς, τα χάλια μας. Εδώ, ένα καρβέλι ψωμί.
ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί! Ξέρω μερικούς που τρώνε απ' όλα. Γεμάτες οι αποθήκες τους. Κάποιον τυχερό θα πέσει. Όταν θα έρθει η ώρα και αυτή. Πώς έγινες έτσι, μωρέ? Το βλέπω το μάτι σου στο πονηρό. Λάτζα, φίλε μου, λάτζα. Έπιασα δουλειά στο λιθάρι. Λένω πιάτα στο υπόγειο. Βρήκα την υγειά μου. Άρρος! Ό,τι μένει στο πιάτο τους, πάει στο στομάχι μου. Θα κάνουμε την κλήρωση. Όλοι λαφροί στο καπέλο. Μυστικό! Πριν έρθουν οι Γερμανοί, αυτό ήταν πιο αδύνατος. Εδώ επιθανείς εσύ. Έστω και με λίγη ιστερία, καλύτερα να ζεις. Σε αυτόν έτσι βγήκε. Τώρα βρήκε ένα παχύνι. Όπως πάμε, θα ξεκληρίσουμε. Και ο πόλεμος είναι στην αρχή. Το 18! Το 18! Εδώ, εγώ! Μη σου πω πως θα αρχίσουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας. Ποιος είπε πως δεν αρχίσαμε κιόλας. Πίσω από τις κλειστές πόρτες τι γίνεται? Όλα τα πτώματα νομίζω ότι έρχονται στο νοικοκομείο. Τα παραλές. Για την ώρα τουλάχιστον. Ούτε το λογίσιο κρέας δεν καταδέχτηκαν οι Έλληνες. Υπάρχουν άλογα, λες? Α, φίλε μου, είναι καιρός που κρύβεσαι και δεν παρακολουθείς τους Έλληνες. Υπάρχει πείνα, φίλε. Είναι μεγάλη αρρώστια η πείνα. Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις, Άρη. Η πείνα είναι κάτι που σε πιάνει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις την πείνα. Δεν πεινάς όταν σε πιάνει πείνα, καταλαβαίνεις? Όλοι αυτοί με τις πρισμένες κοιλιές δεν πέθαναν επειδή πεινούσαν. Από πείνα πέθαναν, μα όχι επειδή πεινούσαν. Είναι η συνεχής και διαρκής παράκουση που δημιουργεί η πείνα. Το θόλωμα. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι πολύ ζεστό. Θα περάσει καλά μαζί του. Εγώ θέλω μονάχα αυτό. Σε ευχαριστώ. Τέσσερα στόματα έχουν άνθρωπο, Άρη. Το μάτι πρέπει να παίζει στην Αθήνα πια. Θα πάμε πιο κάτω να σου κόψω και σε ένα κομμάτι. Μη στενοχωριές. Έχω ακόμα τον τρόπο μου και αυτό είναι πιο πολύτιμο σε εσάς. Δεν επιμένω. Ξέρεις γιατί. Haben wir Freiheit auf die Bänder? Warum? Was hat die denn hier für Führer? Willst du noch weiter schrauben? Wie? Willst du? Für gute Nacht, was? Du Schwein! Wo sind die anderen? Du Schwein! Hurra! Άργησες πάλι. Η περίπολος πέρασε πριν λίγο. Θα σε τσιμπήσουν τσάμπα ένα βράδυ. Έκανα ένα γερό μπάνιο. Με αυτές τις ψήρες και τον εξανθηματικό. Δεν με νοιάζει ο τύφος ή ο ψόφος, μα οι ψήρες αυτές καθ' αυτές. Μα δεν είναι αειδιαστικές. Συνηθίζει, Σοφία μου, άνθρωπος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μη μου πεις πως κόλλησες ποτέ σου. Κάποτε. Βρήκα μία. Μία ήταν. Υπάρχουν τριών ειδών ψήρες. Της κεφαλής, του σώματος και... Και! Όχι, η δικιά μου ήταν του δέρματος. Στην κοιλιά τη βρήκα, του σπέρματος. Του σώματος εννοώ, μωρέ, Σοφία. Πότε έκανες το τελευταίο σου μπάνιο? Έχει ζεστό νερό. Μήπως θα έπρεπε... Αν έχει, επιβάλλεται. Θα πάω αμέσως. Ευχαριστώ. Ε,
Σου φέρα πετσέτα, άρχισες πολύ. Ε, θα βγω πια. Και ελέφαντες, να τα θα πνίγηκαν. Φόρες αυτά και άλλα μέσα, είναι ζεστά. Ευχαριστώ. Θα ρίξω σε λίγο τα ρούχα στο σαπούνι να τα πάρεις καθαρά αύριο. Δεν έχω άλλα. Θα στεγνώξουν πριν ξυπνήσεις. Κυριακή είναι αύριο. Δεν θα πας στην εκκλησία το πρωί. Στην εκκλησία δεν πάω γιατί είμαι επαναστάτης, Σοφία. Είμαι άνθρωπος της πράξης. Θα το δούμε. Νιώθω άσχημα γιατί μυρίζω αυτή τη φορμόλη. Είναι αυτό το σαπούνι που βρωμάει έτσι. Αλλά είναι ειδικό για αυτά τα πράγματα. Έπειτα μυρίζω κι εγώ από αυτό, αφού τώρα πλήθηκα. Μην ανησυχείς. Δεν θα με πειράξει. Αυτό το σαπούνι αγριεύει το δέρμα. Να, κοίτα. Σοφία. Είσαι ένας άνθρωπος που μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Με φροντίζεις σαν τη μεγαλύτερη μου αδερφή. Και επειδή σε φροντίζω, φάε. Γιατί θα μείνεις σκελετός στο τέλος. Α, σε ευχαριστώ. Αλλά όχι το ψωμί. Έχω φάει τη μερίδα που μου αναλογεί. Δεν τρώω ποτέ τη μερίδα του άλλου. Ιδεολόγια των θερμίδων. Είσαι αδύνατη. Πρέπει να τρως πιο πολύ. Στο πρόσωπο. Πιο κάτω όμως έχω αληθινό κρέας. Εσύ όμως είσαι πετή και κόκαλο. Δεν είναι καλό για έναν άντρα. Σε λίγο δεν θα σου μείνει διόλου κρέας επάνω σου. Και με αυτά που τρως, όταν τρως... δεν θα μπορεί να δουλέψει το κρεατάκι σου. Έχεις πει πολύ. Και εσύ θα πιεις γιατί το ενόπνευμα έχει θερμίδες. Και θα πιεις και θα φας. Όχου! Περνάμε δύσκολες ώρες, Σοφία. Πάντα είχα την ιδέα ότι δεν τρως πολύ και ανησυχούσα. Έχω και εγώ τα χάλια μου. Αλλά δεν μπόρεσα να σου προσφέρω ούτε ένα αυγό αντί για τον ήχη που δεν σου πλήρωνα τόσο καιρό. Μα είσαι βλάκας. Πιες. Και κοίτα. Για να σου φύγουν οι ιδέες. Με τα μυαλά που έχεις, νόμιζα πως θα σου πρόβλημα αν το μάθαινες. Είσαι τόσο χαζοειδεολόγος. Έπρεπε να σου λέω πως βάζω ζαχαρίνη στο τσάι σου για να το πιείς. Έχω τους μαθητές μου, τον πατέρα μου στο χωριό. Όλο κάτι μου στέλνουν. Εσύ κυνηγημένε, τι έχεις. Στέλνει το κόμμα. Πετσί και κόκαλο. Πού είναι το κρέας σου. Το ξέρεις ότι κινδυνεύεις. Η απέναντί σου το καταλαβαίνει. Εσύ δεν είσαι καλύτερη. Τι λες, μωρέ. Δες καλύτερα. Σούπα, το κρέας εκεί που χρειάζεται. Αυτό είναι η γυναίκα. Πιες. Τσίμπα να δεις. Δεν ξέρω, αύριο μπορεί να είναι χειρότερα. Μα σήμερα δεν είμαι μόνο η στρίγκλα δασκάλα. Λες πως είσαι ο ιδανικός σκελετομύτης ιδεολόγος. Δεν στα λέω γιατί δεν σε χωνεύω. Ούτε ήθελα να σε προσβάλλω. Πιες. Αλλά είσαι ανίδεος, αυτό μόνο. Πεθαίνεις αργά αργά από την πείνα. Και δεν το καταλαβαίνεις. Έπειτα είσαι βλάκας. Δεν μου λες. Πας με γυναίκες. Ή πια δεν. Mm.
καταλαβαίνεις την πείνα. Δεν πεινάς όταν σε πιάνει πείνα, καταλαβαίνεις. Γιατί τα σκιάζει η φοβέρα. Και τα πλάκωνε σκιαβά. Και σήμερα η σκλαβιά μας πλάκωνε. Μα αυτή η ταινία θα ήταν μια εξαιρετική αλληγορία τώρα, σήμερα, αν γυριζόταν. Χωρίς να ξέρουμε το τι μας καρτερούσε στη γωνιά. Ναι, και χωρίς να ξέρουμε τι μας καρτερούσε. Δουλεύτηκε με μια διαχρονικότητα, ναι, πάντως. Ναι. Θέλαμε δηλαδή να είναι κάτι που να μην αφορά μόνο την κατοχή. Ξαναβλέποντάς την τώρα, γιατί είχα καιρό να τη δω, νομίζω ότι θα μπορούσες να υποθέσεις ότι το σκέφτηκε μετά το μνημόνιο ο τύπος. Ενώ είναι πολύ πρωινέστερο. Αν και η δουλειά του κινηματογράφου βέβαια δεν είναι να προφητεύει. Γιατί όχι. Η τέχνη πολλές φορές προηγείται το γεγονότο. Σαφέστατα προηγείται, αλλά τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Μυρνάο, τον Νοσφεράτου, ας πούμε, με αυτό. Ήτανε μια, είχαν μια κάποια σχέση. Δεν κατάλαβα, Βασίλη, δεν κατάλαβα γιατί. Όχι. Ίσως γιατί ο Χίτλερ ήταν πολύ πιο σπουδαίο φαινόμενο κοινωνικά και ιστορικά από τη Μέρκελ. Και κυρίως επειδή ο Μυρνάου και ο Μαριανός δεν έχουν καμία σχέση. Είναι πολύ μικρός ο ένας μπροστά στον άλλο. Και εγώ σε είχα για λαζόνα. Όχι, φίλε μου, είσαι πολύ σεμνός. Ακριβώς το αντίθετο. Έχω γνώση του που πατάω και δεν έχω λόγους να είμαι ευτυχισμένος με μια καλή ταινία. Θα κοιτάξω να μπορέσω να κάνω άλλη μια καλή, αν μπορώ. Εννοείται, δεν είναι στόχο σου η ευτυχία μας να κάνουμε μια καλή ταινία. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα κόσμο το οποίο με μηδενικά λεφτά έχει αναπαραστήσει μια τελείως άλλη εποχή. Για τα σκηνικά μου έλεγες είναι... Ναι, ό,τι είδαμε είναι φτιαχτό και μάλιστα σε σημερινούς χώρους. Δηλαδή δεν υπήρχε σπίτι κατοχικό, εμείς το κάναμε κατοχικό. Ναι. Μάλιστα όλο η στρουχούδουρα αυτή τη ταινία είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ένας χώρος είναι όλο. Οι τρεις εσωτερικοί χώροι δουλευτήκαν σε ένα χώρο. Δεν είχαμε άλλον, έναν είχαμε, μας τον δίνανε. Δουλέψαμε τον ένα χώρο, βγήκαμε έξω, κάναμε τα εξωτερικά, ετοιμάστηκε ο δεύτερος χώρος, βγήκαμε έξω, κάναμε τα νυχτερινά, ετοιμάστηκε ο τρίτος χώρος. Δεν υπήρχαν μέσα. Όλη η ταινία τότε κόστησε, γυρισμένη σε φιλμ παρακαλώ, μόνο το negative είχε αγορά 300.000, κόστησε 1.000.000 συνολικά. Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε σε όλες τις ταινίες την αφιλοκερδή συμμετοχή όλων των συμμετασχόντων, οι οποίοι είναι αδερφοί. Όπως ίσως παρατηρήσατε, υπάρχει ένα συνεργείο και ένα θίασος καλλιτεχνών που συνέχεια είναι οι ίδιοι και μεγαλώνουν. Είναι μόνο πρακτικό το θέμα αν κάποιος δεν μπορεί να είναι αυτή τη φορά μαζί μας γιατί είναι κάπου αλλού ή κάτι συμβαίνει. Έχουμε με όλους μια πολύ καλή εγκάρδια σχέση. Μια γλυκιά κοινωνία που νομίζω, και όπως το βιώνω και εγώ τουλάχιστον... Ναι, ναι. Διαφορετική εντελώς από την κοινωνία που ζούμε. Είναι και αυτό ένα μικρό σύστημα που γεννιέται, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει. Έχω την αίσθηση της αθανασίας μέσα από τη διαδικασία του σινεμά.
ναι. Όλο που ολοκληρώνουμε κάτι, χανόμαστε, ξαναβρισκόμαστε. Ναι. Σαν να ξαναγεννιέται κάτι, ένας κύκλος ξαναγίνεται λίγο καλύτερα, πολλές φορές και χειρότερα. Ναι. Μα τελικά κάπως έτσι είναι και μια προσωμείωση της ζωής, νομίζω αυτό το πράγμα. Τελικά δεν είναι προσωμείωση, είναι πραγματικότητα, έτσι ζούμε. Ναι. Η ζωή βέβαια έχει και άλλα στοιχεία που εδώ δεν θα τα βρει κανείς. Δεν έχει τη δολιοφθορά. Έχει έναν αλτρουισμό. Έρχομαι για την ταινία σου. Δεν έρχομαι για μένα. Εγώ ηλεκτρολόγος είμαι, μακενίστας είμαι, το Καρέλος πρόχνω, δεν ούτε καν ηθοποιός είμαι. Έρχεται λοιπόν ο άλλος για να σε βοηθήσει στην κυρολεξία. Και βλέπεις ότι ο ηλεκτρολόγος πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα, έχει την ίδια ζέστη που έχει ο πρωταγωνιστής που είναι μπροστά στο φακό. Την ίδια ζέστη να πάει να μαζέψει το σκουπίδι, μη φανεί μέσα στο πλάνο τώρα που θα γυρίσει η κάμερα με το πανοραμίκ. Έχω δει, δηλαδή, απίθανες στιγμές έχω ζήσει με τους κινηματογραφιστές. Και είναι μια αλυσίδα, μια γροθιά που ειδικά αυτές τις μέρες που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους, δείχνει ότι δεν θα πάψει να εκπέμπει αυτά τα κύματα και της αντίστασης και της συναδέρφωσης. Δύο μαθήματα μου δίνεις. Και στους φίλους μας. Ικανός να δώσω μαθήματα δεν είμαι. Αλλά... Όχι εσύ, τα πράγματα βέβαια. Δεν είναι το ίδιο το σινεμά. Ένα είναι καταρχήν ότι η ομαδοποίηση και η ελληνική μεταξύ των ατόμων όπως περιγράφεις για να πραγματοθεί ένα κινηματογραφικό φιλμ που βέβαια εντάξει δεν αφιερώνει όλη τη ζωή κάποιος που έρχεται εκεί, αλλά αφιερώνει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του και τον εαυτό του για να δοθεί κάτι το οποίο. Και ένα λεπτό να είναι υπερπολίτιμο. Έτσι λοιπόν. Ίσως αυτό είναι πολύ ωραίο. Όχι πολύ ωραίο. Νομίζω σαρδάμε διάφορα. Η ομορφιά της ζωής, θα έλεγα. Μήπως είναι ένα μοντέλο, ένα πρότυπο τελικά του τι πρόκειται ή το πώς πρόκειται να ζήσουμε γενικότερα. Αυτό το μοντέλο καλλιεργείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα αναφέρω μια εγνωσμένη παρέα εξαίρετων κινηματογραφιστών και οι τρεις. Πανουσόπουλος, Τσεμπερόπουλος, Περάκης, αποτελούσαν πάντα μία παρέα. Ο ένας ήταν στην ταινία του άλλου κάτι και ο άλλος σκηνοθετούσε. Μετά σκηνοθετούσε ο άλλος και πήγε ο άλλος και έκανε το κάτι. Φαντάζεσαι. Μπορεί να είναι φωτογραφία, παραγωγή, οτιδήποτε. Ναι. Αυτή η παρέα λοιπόν είναι η πρώτη που το δίδαξε. Μετά μας το δίδαξε η πραγματικότητα στη σχολή, εκ των πραγμάτων. Ύστερα μας το δίδαξε η πραγματικότητα στη ζωή. Όταν δεν έχεις τα χρήματα, έχεις δύο τρόπους. Ή θα περιμένεις να στα δώσουν, δεν θα στα δώσουν. Το ξέρεις, δεν είσαι από τους εγκριτέους, δεν είσαι από τους εκλεκτούς, είσαι από αυτούς που θα σε απ' έξω. Τι θα κάνεις, δεν θα κάνεις κινηματογράφο, θα κάνεις. Οφείλω να ομολογήσω δημόσια το εξής. Εγώ, αν υπάρχουν σαν κινηματογραφιστής, το οφείλω κατά βάση σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι τα εργαστήρια της Φίνος Φιλμ, τότε ήταν ο κύριος Στάμου και η γυναίκα του. Που τα διαχειριζόντουσαν, που δεν με αντιμετώπισαν ποτέ σαν πελάτη. Μάλλον με αντιμετώπιζαν όταν πήγαινα τη δουλειά για να μου τη δώσουν σαν τον καλύτερο πελάτη. Με αντιμετώπιζαν λες και είχα πληρώσει πολύ περισσότερα από όσα θα χρέωναν. Και ποτέ δεν είπαν ο Μαριανός δεν πλήρωσε την προηγούμενη ταινία, δεν εμφανίζουμε την επόμενη. Κύριε Γιώργο και κυρία Κέτη, σας ευγνωμονώ πάντοτε, να το ξέρετε αυτό. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν το συνεργείο και οι ηθοποιοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, περάσαν πολύ δύσκολα. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Δεν υπάρχει σκηνοθέτης και ο πιο ατάλλαντος και ο πιο ηλίθιος που δεν έχει κάποιες αιμονές και κάποια βασανιστήρια φυλαγμένα για τους συνεργάτες του. Κανείς, όταν σου λένε έλα για μια ταινία, ξέρεις ότι σε καλούν σε περιπέτεια, δεν σε καλούν σε πάρτι. Κανείς δεν το αρνήθηκε, όλοι ήρθαν, δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Αυτός που είχε την προηγούμενη εμπειρία ξανάρθε, δεν είπε όχι παιδιά, δεν το κάναμε μια φορά για σας, δεν το ξανακάνουμε. Και εσύ ως έπιασα τις 10 ταινίες, συνεργείο είχαν οι 7, αλλά αυτές οι 7 ταινίες είχαν συνεργείο τέτοιο. Ανθρώπων αγωνιστών, μαχητών και ανιδιοτελών. Η ανιδιοτέλεια είναι μια λέξη που λείπει στις μέρες μας πολύ. Και όταν εκφράζεται, 9 στις 10 φορές κρύβει ένα ψέμα. Εδώ μιλάμε για αληθινά ανιδιοτελείς ανθρώπους, τους οποίους πάντα θα τους ευχαριστώ. Έτσι, με τα λίγα, με τα πολλά, με όλα αυτά τα δύσκολα, έφτασες να έχεις στο μοντάζ πια τη μεγάλη σου ταινία. Στο μοντάζ αυτή τη στιγμή έχω δύο ταινίες. Έχω ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για ένα φημισμένο καταλανό αρχιτέκτονα και την ημαρμένη, την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους. Της οποίας ιστορία αξίζει να την αναφέρουμε εντάχει. Ξεκίνησε από μια μικρού μήκους, η τελευταία μικρού μήκους, η Διαβόλου Κάλτσα. Όλο το συνεργείο μου είπε το ίδιο πράγμα. Γιατί κάνεις πάλι μικρού? Τους είπα γιατί δεν έχω λεφτά να κάνω μεγάλη. Έλα, εμείς τα βάζουμε. Και μου δώσαν τον εαυτό τους. Ήταν η πρώτη πρόκληση. Τους είπα μη με προκαλείτε γιατί εγώ δεν θέλω πολύ.
Μόλις μου βάλαν την ιδέα ότι η Μαριανέ έχεις από μας αυτό που χρειάζεσαι, έφτιαξα ένα σενάριο και βάσει αυτού βαδίσαμε. Να είναι καλά. Η ταινία αυτή... Η ταινία αυτή είναι μια ταινία εντελώς για το σήμερα, για αυτή τη σχιζοφρένεια που ζούμε μέσα στην Αθήνα και στη ζωή μας και όχι μόνο στις πόλεις και στο σώμα μας ζούμε τρελά. Ο άνθρωπος αρχίζει να μην έχει καλές σχέσεις με τον εαυτό του. Και αυτός που έχει καλές σχέσεις με τον εαυτό του πιο πολύ θέλει τυφλή σε αυτά που του συμβαίνουν και δεν το καταλαβαίνει ή είναι ανύποπτος και κοιμάται και θα ξυπνήσει βία κάποια στιγμή. Η ταινία έχει μια λύτρωση, μια λύτρωση που δεν είναι λύτρωση όμως. Είναι μια ταινία ανατροπών, είναι μια ταινία ψέμα, είναι κινηματογράφος. Τίποτα δεν είναι αυτό που δείχνει. Βλέπεις κάτι άσπρο, θα αποδειχθεί ότι είναι κόκκινο. Βλέπεις κάτι κόκκινο, θα αποδειχθεί ότι είναι μαύρο. Και προχωράει όλη η διαδικασία έτσι, το ένα φέρνει τ' άλλο. Η ταινία γυρίστηκε, καταφέραμε παρά την αδιαφορία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του κυρίου Καραντινάκη προσωπικά, ο οποίος του ζητήσαμε το τραγικό ποσό των 3.000 ευρώ και να του δώσουμε το 50% μιας ταινίας μεγάλου μήκους. Και είπε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, γιατί έχει να δώσει 150.000 και 200.000 στην παρέα του που χτίζει βίλες. Ας μου κάνει μήνυση, δεν πειράζει. Ναι, έχουν γίνει πολλές βίλες από το σινεμά. Αν κάτσουμε να τις μετρήσουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση να έρθουν να τις μετρήσουμε τις βίλες τους. Στους αγωνιστές κινηματογραφιστές, κοιτάνε πώς θα τους πετάξουν στο ρήθρο, στον υπόνομο, θα τους καταβαραθρώσουν. Πονάς πολύ, είσαι πολύ θυμωμένος. Πονάω πολύ γιατί προσπαθώ να γυρίσω μια ταινία τόσα χρόνια και βρίσκω μόνο εμπόδια και βρίσκω εμπόδια από αυτούς που το κράτος τους έχει βάλει να μας βοηθά να κάνουμε ταινίες. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν εκεί, αν δεν είχαν αυτή τη θεσμική ιδιότητα, ίσως δεν μπορούσα τόσο. Ξέρεις, θυμάμαι τον φίλο μου, φίλο μας, τον Παύλο τον Τάσιο. Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μου έλεγε, ήταν φωνακλάς, μάλλον τσακωνόταν, το θυμάσαι, ζητούσε. Μου έλεγε, ρε εσύ, να μην πω τη λέξη, Χριστό. Άμα δεν του σχέσεις, αν δεν φωνάξεις, δεν θα σου δώσει κανείς σημασία. Ρε, αλήθεια είναι ότι πέθανε πολύ νωρίς ο άνθρωπος. Σ' άλλη το πεθάνανε και λίγο. Ναι, θυμωμένος. Δηλαδή τελικά. Κάποια στιγμή φτάνει σε μια ηλικία, έχεις ένα έργο πίσω σου, ο Παύλος δεν είχε καταφρόνει το έργο. Δεν μπορείς να το αποσιωπήσεις το έργο του. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει και μας τον θυμίζει καθημερινά. Να θυμίσουμε στον κόσμο που πιθανώς να το ξέρει. Ο Παύλος Τάσιος δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Βαρύ πεπόνι. Βαρύ πεπόνι είναι μεν, αλλά παραγγελιά, το στίγμα, νοκάουτ. Λέω πολύ. Εντάξει, τα βαποράκια που ήταν εμπορική πιο πολύ. Κατερίνα Γόγου από δίπλα παλιότερα. Ο Παύλος Τάσιος ήταν ένας εξαίρετος Έλληνας δημιουργός, μια αυτόνομη φωνή, στρατευμένος σε αυτά που πίστευε, πολύ λογικό είναι. Ήταν ένας κινηματογραφιστής που παρά τα αυτά είχε και άλλα να δώσει. Ετοίμαζε δύο ταινίες τον καιρό που έφυγε. Μία που την άφησε μισογυρισμένη, το «Τσάο Πάπα», ήταν μια ταινία που ήθελε να μιλήσει για το πρόβλημα που ζουν οι οικογένειες με την ηρωίνη, τα παιδιά τους πώς τα χάνουνε. Και ήταν μια ταινία που είχε αισιόδοξο μήνυμα. Ήθελε να πει στον κόσμο ότι η ηρωίνη δεν είναι το τέλος. Μπορεί να είναι μια καινούργια αρχή, αν τη φερθεί σωστά. Και ο ίδιος το πέρασε ένα παρόμοιο πρόβλημα και το αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή βρήκε τη λύση, θυμάμαι όταν με φώναξε να συνεργαστούμε, μου έλεγε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω στον κόσμο τι έκανα. Θέλω κι άλλα σπίτια να λυτρωθούν. Και είχε και μια πολύ φιλόδοξη και σπουδαία παραγωγή, τη ζωή της Ζωζό Νταλμάς. Κανονικά το πρόγραμμά του στη ζωή ήταν να κάνει πρώτα την Νταλμάς. Προέκυψε το «Τσάο Πάπα», γιατί εφόσον βρήκε ένα μυστικό, ήθελε να το μοιραστεί το μυστικό και μου είχε πει ότι θα πάω 3-4 χρόνια πίσω την άλλη ταινία, γιατί θέλω πρώτα να πω στον κόσμο ότι η ηρωίνη δεν είναι το τέλος. Μπορεί να είναι αρχή, αν ξέρεις να φερθεί σωστά. Δεν κατάφερε ούτε το ένα ούτε το άλλο, δυστυχώς, ο Παύλος Τάσιος. Ο Παύλος Τάσιος είχε τη φήμη του φωνακλά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν ήταν καθόλου φωνακλάς. Έλεγε πολύ λιγότερα από όσα τους αξίζανε. Και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και... Δεν φιλοδοξώ να πληρώσω το κενό του σαν φωνακλάς, γιατί είμαι όχι περισσότερο φωνακλάς. Πολλές φορές γίνομαι και άδικος. Ο Παύλος δεν ήταν άδικος. Αλλά είμαι μια ζωντανή διαμαρτυρία εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είμαστε, να εκφράζουμε τον εαυτό μας, να είμαστε αυτοί που είμαστε και σε όποιον αρέσουμε και σε όποιον δεν αρέσουμε. Και η Μαρμένη είναι ακριβώς αυτό.
Είναι μια γροθιά στο κατεστημένο. Το σπάει το κατεστημένο. Θέλω να δούμε το τρέιλερ και να τελειώσουμε γιατί. Δεν είναι ακριβώς το τρέιλερ αυτό που θα δούμε. Είναι της διαβόλου κάλτσα το τρέιλερ, της τελευταίας μικρού μήκους ταινίας, την οποία δεν μπορούμε να αναρτήσουμε στο. Η διαβόλου κάλτσα είναι ένα κομμάτι από την Ημαρμένη. Δεν είναι όμως όλη η ταινία. Και δεν είναι καν η ιδέα της ταινίας. Η ιδέα της ταινίας είναι άλλη. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι η αρχή της ταινίας διαβόλου κάλτσα. Είναι αυτό που έχουμε σαν τρέιλερ. Που δεν την αναρτούμε, δεν την δείχνουμε σήμερα, διότι. Διότι είναι ακόμα καινούργια και έχει βρεθεί στο Digital Festival και πρέπει να μείνει ένα χρόνο ακόμα έκτος Ιντερνετ. Θα μας την δώσει το χρόνο. Βεβαιότατα, με τα χαρά. Εδώ είμαστε. Ξαναπούμε, πάμε να δούμε γιατί έχουμε. Από το Μάιο και μετά νομίζω. Κοντά είμαστε. Ο Άγιος έφυγε από την εικόνα για να σκανδαλίσει στο πανηγύρι τους πιστούς. Ντράπηκε και δεν επέστρεψε ποτέ. Είχες δίκιο, συγγνώμη. Δώσ' μου μια βάρκα να φύγω από εδώ πέρα να εξαφανιστώ. Άσυλο! Διαβόλου κάλτσα είναι ο Άγιος που εξαφανίστηκε. Η διαβόλου κάλτσα ουσιαστικά είναι η ιστορία του αγιογράφου, ο οποίος αφού δημιούργησε τα σκάνδαλα, τιμωρήθηκε από τους χωρικούς, οι οποίοι τον εξαφάνισαν μετά από την ιστορία και φόρτωσαν στον Άγιο τα κρίματα του αγιογράφου του για να δικαιολογήσουν το κακό τους. Είναι αυτό που συμβαίνει πάντα σήμερα, που εξαφανίζω κάποιον και φορτώνω σε κάποιον άλλον το καλό ή το κακό του, ανάλογα με το πώς μας βολεύει. Η διαβόλου κάλτσα είναι μια πολύ αλληγορική ταινία, είναι επίσης πολύ σημερινή ταινία. Του χρόνου που θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε όλοι θα πούμε περισσότερα και είναι μια διαφορετική και ανεξάρτητη ταινία από την Ημαρμένη. Έχει κάποια από τα υλικά της Ημαρμένης, παρά τα αυτά όμως δεν είναι η ίδια ταινία. Μάλιστα. Αντρέα, πρέπει να τελειώσουμε. Κάποτε. Κάποτε. Δεν τελειώνεις. Δεν τελειώνουμε. Έχουμε πάρα πολλά. Ούτε καν αρχίσαμε, θα έλεγα. Ναι, έτσι είναι, αλλά. Έχουμε πούμε, και άλλα για τις ταινίες και άλλες ταινίες και για το θέατρο και για τα βιβλία σου. Οψόμεσα στο μέλλον. Καλά, δεν είναι. Μια κουμπί δεν είναι. Ναι. Το άπαν. Ξαναβρεθούμε. Ελπίζω να έχεις το κέφι να ξανάρθεις. Χάρηκα. Είσαστε ιδιαίτερα φιλόξενοι. Χάρηκα πολύ. Καλά. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο από την καρδιά μου, στο λέω, το ξέρεις. Να είσαι καλά. Αντρέας Μαριανός, εδώ, Σινεβά. Γεια σας. Κάντε ταινίες, πέστε τις ιστορίες σας, τα παραμύθια σας, τους έρωτες σας, ό,τι θέλετε πέστε το. Βλέπετε, είναι απλό, είναι εύκολο. Μεράκι χρειάζεται. Τώρα πια πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Τώρα πια αυτό που έλεγαν κάποτε οι αναρχικοί του Μάη, ότι ο καθένας κρύβει έναν καλλιτέχνη, τώρα πια στον κινηματογράφο μπορεί να εκφραστεί απόλυτα. Εδώ είμαστε, ναι. Κομπιούτερ υπάρχουν, κάμερες οικιακές υπάρχουν, κινητά, τηλέφωνα υπάρχουν, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Κάντε το, δεν πειράζει, ας είναι πρωτόλιο. Εμείς εδώ είμαστε, θα το παίξουμε, θα το συζητήσουμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.